Αυτές είναι οι συμπαντικές. Και πότε σταματάει να υπάρχει το εγώ? Γιατί βάζεις το χρόνο στο άχρονο? Πες μου. Γιατί βάζεις το χρόνο στο άχρονο? Λες πότε σταματάει να υπάρχει το εγώ? Το εγώ πάντα θα υπάρχει σε ορισμένα επίπεδα συνείδησης. Και το εγώ ποτέ δεν θα υπάρχει σε ορισμένα επίπεδα συνείδησης. Εσύ όμως κάνεις πορεία μέσα σε αυτά τα επίπεδα συνείδησης. Και αυτή η πορεία, επειδή σημαίνει κίνηση, επειδή σημαίνει εξέλιξη, επειδή σημαίνει διαδικασία, είναι αναγκαστικά κάτω από το επίπεδο του χρόνου, της αιτίας και του αποτελέσματος. Άρα θα λέγαμε ότι εφόσον υπάρξει η πρώτη κίνηση, υπάρχει η πρώτη αίσθηση του χρόνου. Καταλαβες? Ναι. Άρα όταν μπεις στο άχρονο και βάλεις λοιπόν να δουλέψεις το άχρονο τη συνείδησή σου, τότε μπορείς να καταλάβεις ότι όλα είναι εδώ και τώρα. Όταν φύγεις από το άχρονο και κατεκβείς στον κόσμο της αιτίας, τότε αρχίζεις να καταλαβαίνεις διαδικαστικά σε κύκλους τα πράγματα. Όταν κατέβεις ακόμα πιο κάτω, τότε βλέπεις τον γραμμικό χρόνο. Αλλά όλα αυτές οι αντιλήψεις μπορείς μέσα σου να τις ξεμπερδέψεις και να δεις τις πληροφορίες πως για κάθε επίπεδο λειτουργούν διαφορετικά. Και να μην είναι συγκεχημένες μέσα σου και να ακούς πληροφορίες για το άχρονο, για το χρόνο, το γραμμικό, για τον κυκλικό και να μπερδεύεσαι. Ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να διακρίνει η πληροφορία πώς μετατρέπεται και αποδικοποιείται σε κάθε επίπεδο. Άλλωστε θα είναι συγκεχημένος, θα είναι συγχυσμένος, θα είναι μπερδεμένος. Ναι, όλα. Ναι. Γιατί δεν τα έχει κάνει κουβάρι, δεν τα έχει διαχωρίσει το διανοητικό του, καταλαβες. Και θα είναι μπερδεμένος. Και θα παίρνει την πληροφορία και θα τη βάζει όπου γουστάρει εκείνος, έτσι. Όταν μιλάει το εγώ από μέσα του, για όπου το συμφέρει. Γι' αυτό λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος που το κάνει αυτό είναι, ανήκει στον υποκειμενικό νου. Και όχι στον αντικειμενικό νου. Mm. Γιατί ο αντικειμενικός νους έχει την ικανότητα να μπορεί να νιώθει και να ξέρει και να διέπεται από τους νόμους, οπότε τα ξέρει την ενέργεια σε κάθε επίπεδο, πώς αντανακλάται, τι πρίσμα έχει και δεν μπορεί να μπερδευτεί όπως μπερδεύεται ο άνθρωπος του υποκειμενικού νου, που έχει πληροφορίες συγκεχημένες και δεν μπορεί να τις φτιάξει και να δει την εικόνα του παζλ. Αλλά είναι ένα παζλ μπερδεμένο στα χέρια του. Ναι. Αυτό είναι ο διανοητισμός, καταλαβες. Ναι. Και ενώ καφιέται το έχει όλο το παζλ στα χέρια του, δεν το έχει βάλει όμως σε μία τάξη. Δεν το έχει κατανοήσει. Καταλαβες. Οι πιο πολλοί άνθρωποι τώρα τι κάνουν? Είναι έρμια του διανοητισμού. Καταλαβες. Γι' αυτό και βλέπεις, ακούς και σου λέει, κάθε πραγματικότητα ζει ο καθένας. Μπορεί να ζήσει ο καθένας την δική του πραγματικότητα, όμως αν αντιληφθεί στο μεγαλείο την όλη πραγματικότητα που αποτελείται από τις μέγες πραγματικότητες, θα έχει καταλάβει, έτσι, και τον λόγο, τη συνείδηση, την αντικειμενική συνείδηση. Και τότε θα ξέρει ότι ναι, μην υπάρχουν πολλές πραγματικότητες που σχηματίζουν μία σε ένα επίπεδο. Καταλαβες. Και άλλες πραγματικότητες που σχηματίζουν άλλες σε άλλο επίπεδο. Και αυτές οι πραγματικότητες μπορεί να είναι άπειρες κατά από μία αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια μπορεί να έχει άπειρες παρατηρήσεις που εσχωρούν όμως και ανήκουν μέσα σε μια πιο μεγάλη αλήθεια. Και αυτή η πιο μεγάλη αλήθεια μπορεί να έχει άπειρες απόψεις, έτσι. Μπράβο! Και όσο λοιπόν εσύ ανεβαίνεις αλήθειες, τόσο κατακτάς τον αντικειμενικό νου. Γιατί βλέπεις πιο αντικειμενικά τα πράγματα. Και δεν τα βλέπεις υποκειμενικά. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος αν δεν έχει ευπνήσει όμως αυτόν τον εσωτερικό νου, τον αντικειμενικό νου, τον νου της συνείδησης. Το συνειδησιακό νου που παίρνει πληροφορίες από τα ανώτερα τμήματά σου. Και τι έχει κάνει τον κατώτερο νου που λέμε? Αυτόν τον απλό, το περιφερειακό που λέω, όχι του κέντρου. Καταλαβες, των σεναρίων, των πρακτικών, των πεπιθήσεων. Καταλαβες. Και φαντάσου τώρα μαθαίνουμε τον άνθρωπο να γίνει συνειδητός στις πεπιθήσεις του για να μπορεί να βγει μετά από το μάτριξ των πεπιθήσεων. Καταλαβες. Και ακόμα οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν τις πεπιθήσεις τους για να τις κοντρολάρουν. Πλάκα κάνεις, βέβαια. Και μετά, μόλις μάθεις, κοντρολάρεις τις πεπιθήσεις σου και φτιάξεις την πραγματικότητα που θέλεις, τότε αφυπνίζεις τον αντικειμενικό νου και τότε βλέπεις τη μεγάλη πραγματικότητα που είσαι μέσα και έχεις τη γνώση της πραγματικότητας και φεύγεις από αυτό που λέμε η πραγματικότητά μου, η πραγματικότητά σου και σε εκείνη την πραγματικότητα που υπάρχουν όλες οι άλλες μέσα. Άρα μπορείς να πεις ότι ξέρεις μια αλήθεια ένα επίπεδο παραπάνω από τους άλλους που η αλήθεια τους ανήκει μέσα. Ναι, βέβαια. Έτσι.
Καταλαβες. Ναι. Αλλιώς θα υπήρχε ένα απλά χάος, έτσι. Και ο καθένας θα έκανε τον πύργο της Βαμέλ. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ο καθένας θα μιλάει για άλλη γλώσσα. Και όπως βλέπουμε ότι σε αυτό το επίπεδο μιλάει άλλη γλώσσα. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, άλλα είναι πολιτική. Άλλα λέει αυτός, άλλα λέει εκείνος. Έτσι δεν είναι. Μπερδεψιάρικα, διανοητικά κοκοράκια. Καταλαβες. Που ο καθένας κοιτάει να ενισχύει στη δική του πραγματικότητα. Χωρίς να λαμβάνει υπόψη του. Τι γίνεται τριγύρω. Καταλήγουμε λοιπόν να πούμε, δηλαδή. Έτσι, καταλήγουμε να πούμε ότι όσο αφυπνίζεσαι, η αλήθεια διαφοροποιείται, γίνεσαι κάτοχος άλλων νόμων που διέπουν το σύμπαν, γίνεσαι κάτοχος άλλων αξιών, γίνεσαι κάτοχος μεγαλύτερων αληθιών, γίνεσαι πιο αιώνιος, πιο αληθινός, έτσι. Και σίγουρα μπορείς και δουλεύεις σε ανώτερα επίπεδα που οι άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν, έτσι, παραβλέπουν μόνο τα αποτελέσματά τους.